σήμερα εδώ, έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας, μέλη και φίλοι της ΚΝΕ, σε αυτή τη συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας. Είμαστε εδώ σήμερα, διότι η Δημοτική Αρχή της Παράταξης του Μπακογιάννη επέβαλε 2 φορές πρόστιμα ύψους 21.600 ευρώ και στη συνέχεια άλλο ένα πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί το έκαναν αυτό? Το έκαναν γιατί άκουσον, τολμήσαμε μέσα στην προεκλογική περίοδο να μοιράζουμε ανακοινώσεις με τις θέσεις του ΚΚΕ και κολλήσαμε αφίσες με τα συνθήματά μας. Σε αυτά προστίθεται και το απαράδεκτο πρόστιμο που επέβαλε η Περιφέρεια Αττικής του Πατούλη ύψους 12.000 ευρώ. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο Αθήνας και την Περιφέρεια Αττικής να στοχοποιήσει την πολιτική δράση του τρίτου μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος στην Αττική και την Αθήνα, του ΚΚΕ, που κατέγραψε νέα σημαντική άνοδο στις τελευταίες εκλογές, εξισώνοντάς τη με χυδαίο τρόπο με την εμπορική διαφήμιση και θεωρώντας τη ρήπανση και όλα αυτά με νομικά αυθαίρετες πράξεις. Νομίζουν, είναι γελασμένοι, ότι έτσι θα βάλουν εμπόδια στην περαιτέρω άνοδο του ΚΚΕ, ειδικά στις εργατικές και λαϊκές γειτονιές. Πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που επέβαλε αυτά τα άθλια πρόστιμα, ευθύνη έχουν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που αρνήθηκαν να καταδικάσουν το πρόστιμο και δεν βρήκαν ούτε λέξη να πούν, ούτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας, ούτε στη Διακομματική Επιτροπή για τις εκλογές. Δεν θα τους περάσει. Δεν θα καταφέρουν να επιβάλλουν πολιτική σιγή με κανένα τρόπο, ούτε με πρόστιμα, ούτε με αυταρχικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ. Ήδη την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι φοιτητές και οι μαθητές της πόλης, που συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να μπορεί το ΚΚΕ να βγάλει ακόμα περισσότερες αφίσες. Για να μπορεί το ΚΚΕ να βγάλει ακόμα περισσότερα φυλάδια για να τα διαδώσει με το ανατρεπτικό αγωνιστικό του μήνυμα για να φτάνει η αλήθεια σε περισσότερους Αθηναίους. Μπορούμε να αναρωτηθούμε και να δούμε ποιοι είναι αυτοί που βάζουν πρόστιμο στο ΚΚΕ επειδή δίθεν ρυπαίνει το περιβάλλον. Είναι αυτοί που γέμισαν στην κυριολεξία όλο τον τόπο με ηλουστρασιόν πλαστικοποιημένα φυλάδια με τις χαμογελαστές φάτσες υποψήφιων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτοί που δεν λένε κουβέντα για το έγκλημα της κομματερής στη φυλή, που σπέρνει τον καρκίνο και ρίχνει το μέσο όρο της ζωής των κατοίκων. Είναι αυτοί που ενώ και τα μικρά παιδιά ξέρουν ότι σε λίγο θα καίγεται πάλι όλη η Ελλάδα, δεν παίρνουν ούτε μισό μέτρο ενίσχυση δασοπροστασίας και πυρόσβεσης. Αυτοί που δεν είδαν τη ρήπανση και τους υποβαθμισμένους όρους ζωής των εργαζομένων στην Αθήνα και την Αττική από την πολιτική τους, γιατί προφανώς βλέπουν μόνο τα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων, των μεγαλοξενοδόχων και των μεγαλεμπόρων, το στόχο ενός τουριστικού κέντρου βιτρίνας, από όπου θα αποκλείονται τα πολιτικά μηνύματα και οι λαϊκές διεκδικήσεις. Αυτοί που εξαρτούν τις πράσινες δίθεν ευαισθησίες τους από το τι συμφέρει το κεφάλαιο για επενδύσεις και όχι το με ποιο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί μια πραγματικά ισόρροπη ανάπτυξη προς όφελος των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Μάλλον το πολύ περπάτημα στον ανύπαρκτο μεγάλο περίπατο της Πανεπιστημίου τους έχει παλαβώσει. Μπορούμε να σκεφτούμε και να δούμε ποιοι εξισώνουν την εμπορική διαφήμιση με τη διάδοση πολιτικών μηνυμάτων και μάλιστα μέσα στην προεκλογική περίοδο. Είναι οι άνθρωποι που δεν εφάρμοσαν ούτε τον κανονισμό που οι ίδιοι ψήφισαν για δημιουργία χώρων, που το κάθε κόμμα θα μπορεί να αναρτά δημοσίως τις αφίσες με τις θέσεις του. Ποιοι είναι αυτοί που εγκαλούν το ΚΚΕ ότι είναι ντεμοντέ και ξαπερασμένος τρόπος επικοινωνίας ενός συνθήματος η πολιτική αφίσα? Είναι αυτοί που έχουν την πολυτέλεια να ρίξουν εκατομμύρια ευρώ στην προεκλογική τους εκστρατεία. Αυτοί που είχαν μόνιμο στασίδι σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα και το διαδίκτυο, από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα. Αυτοί που όταν δεν προλάβανε να πάνε οι ίδιοι κάπου, μετέφεραν το μήνυμά τους οι εργοδότες στους χώρους δουλειάς, οι προϊσταμένοι, ο κρατικός μηχανισμός. Αυτοί που είχαν όλα τα μέσα και τους πόρους στη διάθεσή τους, φανερούς και αθέατους, αυτοί εγκαλούν το ΚΚΕ που ο κύριος τρόπος επικοινωνίας του με το λαό και τη νεολαία είναι η φωνή των μελών του, η εφημερίδα του ριζοσπάστης, οι ανακοινώσεις και οι αφίσες και όλα αυτά απέναντι στον οριμαγδό της προπαγάνδας, του συστήματος και των κομμάτων του. Αλλά ξέρουμε πως τέτοιοι είναι. Και γι' αυτό το λόγο η παρουσία μας εδώ σήμερα δεν είναι μόνο καταγγελτική.
πέρα από την πολιτική καταδίκη της προσπάθειας να αφημωθεί το ΚΚΕ, σήμερα κάναμε και κάτι άλλο. Συμβάλαμε από το πρωί όσο μπορούσαμε στο να ξεβρωμίσουν οι γειτονιές μας από το προεκλογικό υλικό και από τα υποδέντια της Νέας Δημοκρατίας, με τα οποία κατέκτησαν τις πολυκατοικίες μας, τις αυλές μας, τα γραμματοσυμπόδια μας, τα παμπρίζ των αυτοκινήτων μας, τα φρεάτια των δρόμων μας, τα πάρκα και τις παιδικές χαρές μας. Μέχρι και εμείς, ναι, παρακέσαμε σήμερα το πρωί όσο μπορέσαμε και θα τα φέραμε εδώ, κύριε Δήμαρχε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας και για την υποκρισία σας, για την επιλεκτική σας τύφλωση και κυρίως για την προσπάθεια και την επιδίωξη που κάνετε να θυμωθεί το ΚΚΕ, γιατί ξέρετε και να ξέρετε πως είναι κάτι που δεν θα περάσει. Συγχαθήκαμε να βλέπουμε βιογραφικά αρίστων και ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στα σπίτια μας. Αποφασίσαμε λοιπόν να τα φέρουμε εδώ και να τα βάλει ο Δήμαρχος στο προσωπικό του αρχείο μαζί με τα συγγράμματα που διαβάζει για την πολιτεία του Πλάτωνα που είναι θαμμένη κάτω από την Αθήνα. Ελπίζουμε έτσι να διευκολύνουμε τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Δήμου που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας σε άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που μετράνε νεκρούς την ώρα της δουλειάς και τσακίζονται από την πολιτική που ακολουθούν διαχρονικά οι δημοτικές αρχές. Με αυτή την ενέργεια, σήμερα καταγγέλνουμε επίσης πως στο στόχαστρο του Δημάρχου μπήκαν επίσης το ΚΚΕ Μουλού και το ΜέΡΑ25. Ενημερώνουμε ακόμα για να ξέρουν ότι το επόμενο διάστημα τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ και του ΚΚΕ θα κοκκινήσουμε όλη την Αθήνα στολίζοντάς τη με τις αφίσες για το 49ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός της χώρας. Το φεστιβάλ μας σίγουρα θα υπάρχει ξεχωριστή θέση για τους αγώνες που δίνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος που η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις και οι δημοτικές αρχές καταστρέφεται με την πολιτική σας. Μπροστά μας έχουμε νέους μεγάλους αγώνες γιατί όπως και πριν, έτσι και τώρα, το ΚΚΕ θα είναι η μοναδική 100% μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση στην επίδεση που θα κλιμακώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη δεδομένη συνένεση που θα συνεχίσουν να τις παρέχουν απλόγερα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ θα είναι η μοναδική εγγύηση για την ισχυροποίηση του εργατικού και του νελοαίστικου κινήματος στην πάλη για όσα έχουμε ανάγκη σήμερα, εκεί που παλεύοντας ενάντια στο σύστημα τσακίζεται και ο φασισμός που είναι γέννημα θρέματος ως εφεδρεία κατά δύσκολα. Τέλος, στις επόμενες δημοτικές εκλογές του Οκτώβρη θα έχουμε ακόμα μια ευκαιρία να δυναμώσουμε κι άλλο το μόνο ελπιδοφόρο στοιχείο μέσα στο κατά τα άλλα αρνητικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, που είναι η ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, με τη μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ, με την ενίσχυση σε λίγο καιρό της λαϊκής εισπύρωσης στο Δήμο της Αθήνας, στην περιφέρεια Αττικής, παντού. Καλή δύναμη σε όλους!